1992 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Από το 2003 το ΙΕΛ αποτελεί ένα από τα Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Αθηνά και εργάζεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου ιδρύθηκε το 1992 και από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα είναι ο κατεξοχήν ερευνητικός φορέας αριστείας για τη γλωσσική τεχνολογία στην Ελλάδα. Το ΙΕΛ κινείται ερευνητικά στους τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης και αξιολόγησης, επεξεργασίας ενσώματης γλώσσας, φυσικής γλώσσας, πολύγλωσσου περιεχομένου και πολυμέσων, καθώς και στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και τεχνολογικά υποβοηθούμενης μάθησης, αλλά και τις τεχνολογίες νοηματικής γλώσσας, φωνής και μουσικής και διαχείρισης κύκλου ζωής τεχνικών πόρων και υποδομών. Με τον όρο τεχνολογίες νοηματικής γλώσσας αναφερόμαστε στα γνωστικά πεδία σύνθεσης, αναγνώρισης και μηχανικής μετάφρασης νοηματικού λόγου, στην ανάπτυξη γλωσσικών και ορολογικών πόρων νοηματικής γλώσσας, στη δίγλωση και μονόγλωση εκπαίδευση και στις διεπαφές για κοφούς και βαρύκοους χρήστες. Ποια είναι τα εργαλεία που αναπτύσσει η ομάδα τεχνολογιών νοηματικής γλώσσας? Εργαλεία λογισμικού και νοηματική γλωσσική πόρη για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα το νόημα, που από το 2000 αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό λεξικό για την ΕΝΙΓΑΜΑ με 3.000 λήματα, λεξικό γενικής γλώσσας. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον «Μαθαίνω τα νοήματα 1» είναι ήδη σε όλα τα σχολεία της ειδικής αγωγής από το 2006 και αφορά στη μονόγλωσση εκπαίδευση, μέσω ΕΝΙΓΑΜΑ δηλαδή, της διδασκαλίας του μηχανισμού παραγωγής του νοήματος. Τέλος, το περιβάλλον «Δίωλκος» αποτελεί ένα τρίγλωσσο ορολογικό λεξικό σε ελληνικά, αγγλικά και ελληνική νοηματική γλώσσα για τα θέματα κατάρτισης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, η ομάδα αναπτύσσει εργαλεία πρόσβαση στο περιεχόμενο και κατάλληλες διεπαφές για κοφούς και βαρύκους χρήστες που ενσωματώνονται σε ιστοτόπους και υπηρεσίες του δημοσίου. Όπως για παράδειγμα τα αντίστοιχα εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού ΚΕΠ, του ΙΚΕΠ από το 2007, αλλά και ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ακουόντων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, η ΕΝΟΓΟΥ στο διαδίκτυο, που φιλοξενείται σήμερα στον κόμβο του ΕΚΑ, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το 2013. Τέλος, αναπτύσσεται περιβάλλον επεξεργασίας και επιμέλειας γλωσσικών πόρων, καθώς και περιβάλλον δυναμικής σύνθεσης νοημάτων με χρήση εικονικού νοηματιστή, avatar, τεχνολογία που θα ενσωματωθεί μέσα στο 2015 στο site του Υπουργείου Παιδείας, στο Φωτόδεντρο, για πρόσβαση σε αυτήν από όλα τα σχολεία. Το Άρτια εξοπλισμένο στούντιο του ΙΕΛ έχει τη δυνατότητα πολυκάμερων λήψεων για την παραγωγή νοηματικών πόρων. Η παραγωγή των νοηματικών πόρων γίνεται στο εξειδικευμένο στούντιο του ΙΕΛ. Είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε να έχει τη δυνατότητα πολυκάμερων λήψεων, όπως για τις ανάγκες του DictaSign Corpus, που πραγματοποιήθηκε με 7 επαγγελματικές κάμερες σε διαφορετικές γωνίες λήψης. Το στούντιο είναι εξοπλισμένο με βιντεοκάμερες υψηλής ανάλυσης και σταθμούς εργασίας επιδόσεων για την επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού. Ακόμη ένα εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων του Ινστιτούτου είναι η δυνατότητα δυναμικής σύνθεσης νοημάτων με τη χρήση εικονικού βοηθού. Η ομάδα τεχνολογιών νοηματικής γλώσσας έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας από κατάλληλα κωδικοποιημένους γλωσσικούς πόρους. Τα αποτελέσματα της σύνθεσης παρουσιάζονται στο χρήστη με τη μορφή ενός εικονικού βοηθού, avatar. Αυτή η τεχνολογία έχει το πλεονέκτημα ότι ο χρήστης μπορεί και δημιουργεί νοηματικές φράσεις με αυτοματοποιημένα, χωρίς να χρησιμοποιεί κάποιον νοηματιστή ή κάποια βίντεο κάμερα, και μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο, το νοηματικό κείμενο που έχει φτιάξει, με την ίδια ευκολία που θα μπορούσε να επεξεργαστεί ένα γραπτό κείμενο. Η ομάδα είχε επιτύχει μεταφορά τεχνογνωσίας από τα θέματα τεχνολογιών νοηματικής γλώσσας σε τομείς όπως η ενσώματη επικοινωνία σε ευφυή περιβάλλοντα και η επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ. Η μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί συστηματική πρακτική της ομάδας, η οποία ξεκίνησε ήδη με μια καινοτόμα προσέγγιση στα θέματα οπτικής ανάλυσης και αναγνώρισης χειρονομιών με εφαρμογή σε τηλεχειρισμό ρομπότ στο πλαίσιο του παλαιότερου εθνικού έργου διανόημα.
Ενώ στη τρέχουσα χρονική στιγμή, η ομάδα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MOBOT με δημιουργία και επισημείωση πολυτροπικού πολυαισθητηριακού σώματος δεδομένων και με περαιτέρω στόχο τον ορισμό ενός πολυτροπικού μοντέλου επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ. Καθώς επίσης και στο έργο Cognimius, πολυτροπική επεξεργασία σημάτων και γεγονότων σε αντίληψη και νόηση, στο πλαίσιο Αριστεία 2, με φορέα υποδοχή στο MEP και υπεύθυνο τον καθηγητή Πέτρο Μαραγκό. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διακρίσεις που έχουν λάβει διεθνώς τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου. Οι διακρίσεις που έχουμε λάβει είναι τόσο διακρίσεις που αφορούν Best Paper Awards της ομάδας και διακρίσεις για τις τεχνολογίες προσβασιμότητας, όσο και διακρίσεις για τη συμμετοχή μας τα 10 τελευταία χρόνια στις ομάδες διοργανωτών των σημαντικότερων επιστημονικών γεγονότων του γνωστικού μας πεδίου. Η πιο πρόσφατη διάκριση της ομάδας είναι το Hans Heinrich Bothe Accessibility Award 2014 στο πλαίσιο του International Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning. The Hans Heinrich Bothe Award for Best Paper goes to Eleni Estimiou. Ποια είναι όμως τα σχέδια του ΙΕΛ για το μέλλον? Στα σχέδιά μας για το μέλλον περιλαμβάνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλα γνωστικά πεδία, η διατήρηση της θέσης της ομάδας ως ομάδας αριστείας στο διεθνή χώρο, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών ακόμα σε μεγαλύτερο εύρος από αυτό στο οποίο κινούμαστε σήμερα, η ανάπτυξη γλωσσικών πόρων για την εφαρμογή σε γλωσσικές τεχνολογίες και βεβαίως η ανάπτυξη τεχνολογιών νοηματικής γλώσσας αναφορικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την αναγνώριση και τη σύνθεση νοηματικού λόγου και την εκπαιδευτική τεχνολογία.